Καλησπέρα Πανίκο, στον άλλο Πανίκο και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί σήμερα. Είναι ο Άγγελος ο Μισός μαζί μας, δεν έχει εικόνα να πούμε ναι, καταρχήν. Δεν έχω. Ναι. Απλά να πούμε... για να ξέρει και ο κόσμος, ο λόγος είναι γιατί μόλις πριν μερικά λεπτά η ομάδα Handball το κατέκτησε το κύπελλο. Κατέκτησε το κύπελλο με 23-20 η επικράτηση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου σε έναν πολύ ωραίο τελικό. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Επειδή ήμουν στο γήπεδο, ήταν αδύνατο να προλάβω, επειδή είμαστε και στα Επινίκια αυτή τη στιγμή σε ένα μέρος της Λευκοσίας, θα ήταν δύσκολο να προλάβω να είμαι μαζί σας μέσω Skype. Άρα μια χαρά, Εμείς ευχαριστούμε καταρχήν για την διάθεση που δείχνεις να μας βοηθήσεις. Δημήτρη, καταρχήν πριν ξεκινήσουμε για τα του παιχνιδιού, υπάρχει κανένα νεότερο από τον νεαρό ο οποίος δυστυχώς περνάει δύσκολα από τα χθεσινά επεισόδια? Ναι, αυτό θα ήταν το πρώτο μου θέμα με το οποίο θα ξεκινούσαμε ούτως ή άλλως, Πανίκο, αλλά καλά κάνεις και το ρωτάς κιόλας. Η κατάσταση είναι σταθερή, αλλά το παιδί είναι στην εντατική. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες ώρες το μόνο που έχει σημασία είναι να πάνε όλα καλά και σωστά. Το κουράγιο στην οικογένειά του. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα όταν στην εξίσωση μπαίνει η ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς και πάλι το Κυπριακό ποδόσφαιρο ξεκίνησε να θυμάται στιγμές που νόμιζε ότι θα τις ξεχνούσε, αλλά φαίνεται ότι κάνουμε βήματα πίσω το τελευταίο διάστημα και η κατάληξη μας κάνει τα πράγματα δυστυχώς να τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Είναι πολύ άσχημο το τι έχει συμβεί και να πούμε απλά για τον κόσμο, Πανίκο, διότι είχαμε και μια συζήτηση εκτός αέρα οι δυο μας, δεν υπάρχει θέμα μεταφοράς του στο εξωτερικό, στην Κύπρο είναι που συνεχίζει την νοσηλεία του και θα μείνει υπό παρακολούθηση τις επόμενες μέρες. Η ευχή μας είναι να πάνε όλα καλά, να πούμε το κουράγιο στην οικογένειά του, αλλά γιατί υπάρχει πάντα και ο τρόπος που θα πρέπει να λειτουργούμε ώστε να αποφεύγουμε τέτοια περιστατικά, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στον αγώνα που δώσαμε με την Ομόνια για το πρωτάθλημα, όχι τον πρόσφατο του κυπέλλου, σημειώθηκαν παρόμοια σφίσεως επεισόδια τα οποία είχαν ως αφετηρία τους το ίδιο ακριβώς σημείο έξω από το γήπεδο, έξω από τη δυτική κερκίδα που είχαν και χθες. Και είναι λυπηρό το γεγονός γιατί όταν υπάρχει πρώτερη εμπειρία τέτοιου περιστατικού, δεν υπάρχει δικαιολογία για την αστυνομία να μην φροντίσει ώστε σε εκείνο το σημείο του γηπέδου να μην συναντηθούν οι οπαδοί. Αφού γνώριζε κιόλας εδώ και μέρες ότι και οι οργανωμένοι οπαδοί του Απόλλωνα θα ήταν ξανά στο γήπεδο μετά από καιρό, αλλά και οι οπαδοί οι δικοί μας είχαν ανακοινώσει ότι θα βρίσκονται έξω από το, από το γήπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή το πράγμα φαινόταν να το προβλέψουμε και δεν κάναμε τίποτα για να το αποτρέψουμε από το να συμβεί. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό, Δημήτρη. Αυτή η ισοπαλία, ακούσαμε και τις δηλώσεις του Λάζαρου του Χριστοδουλόπουλου μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Mm-hmm. Νιώθεις και εσύ ότι έχουν χαθεί οι ελπίδες της ανόρθωσης για το πρωτάθλημα ή όχι? Κοιτάξτε, είναι το μαστήριο της σταγόνας η φετινή σεζόν για την ομάδα μας. Κάθε μας αγωνιστική υποχρέωση μας αφήνει με ένα τι θα γινόταν αν. Mm-hmm. Και μπορώ να σας απαριθμίσω σε όλη τη δεύτερη φάση, όλα τα παιχνίδια που παίξαμε, τέτοια πράγματα. Τι θα γινόταν αν δεν τρώγαμε τον Κώστα το τελευταίο λεπτό με τον Άρη, αν δεν το τρώγαμε χθες, αν βάζαμε το πέναλτι με τον Ουάστα ή με τον Όβοκν ή με τον Τέλετιτς ή με... Μπορώ να σας πω πολλά τέτοια. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι κάθε αγωνιστική που περνάει μπορούμε να κερδίσουμε και δεν το κάνουμε, λιγοστεύουν αυτά τα αν. Και δεν υπάρχουν βαθμοί πια να διεκδικηθούν. Δηλαδή είμαστε 7 πίσω και είναι 9. Ναι. Άρα πώς θα γίνει? Δυστυχώς πλέον είναι στη σφαίρα της υπολογιστικής μηχανής, σωστά, θεωρώ, σωστά, η όποια πιθανότητα, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μένουν 3 αγώνες, 9 βαθμοί, ίσως μας δοθεί μια ακόμα ευκαιρία με τα αποτελέσματα της επόμενης αγωνιστικής να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση και αν υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες να είστε βέβαιοι ότι θα ματώσουμε για να τις παλέψουμε. Yes. Πανικό. Εγώ θα ρωτήσω, μετά από έτσι όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα και με την κούραση που υπάρχει, το βάρος που είναι, θα δοκιμάσει να περάσει τον θεσμό του κυπέλου, θα φυλάξει παίκτες, ακόμη δεν είμαι βέβαιος τι θα κάνει η ανόρθωση την Τετάρτη. Πανικό, η αλήθεια είναι πως... Μπορείς να πετάξεις ένα επαναληπτικό... Ένα ημιτελικό, συγγνώμη.
Μα ακριβώς αυτή είναι η συζήτηση. Τι ακριβώς μπορεί να αφήσεις πίσω και τι να θεωρήσεις πιο σημαντικό. Εδώ επειδή είναι και το θέμα της κούρασης, γι' αυτό ρωτάω. Το αυτονόητο είναι ότι παλεύουμε για να βγούμε στην Ευρώπη. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να προσπεράσουμε μία ομάδα στο πρωτάθλημα και ο άλλος να κατακτήσουμε τον κύπελλο. Αντιλαμβάνεστε πως τίποτα δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι το βράδυ της Τετάρτης, όταν ολοκληρωθεί ο αγώνας με την Ομόνια, δεν θα είναι οριστικά και αμετάκλητα το ζευγάρι του τελικού Ομόνια Εθνικός, άρα ο πέμπτος δεν θα βγαίνει στην Ευρώπη. Και τίποτα δεν μπορεί να μας εγγυηθεί οριστικά και αμετάκλητα ότι δεν θα είναι ΑΕΚ ανόρθωση, που ο πέμπτος θα είναι οριστικά στην Ευρώπη. Άρα δεν αφήνεις παιχνίδι όλα, πίσω, τα κοιτάς όλα. Όλα μπορούν να γίνουν και εννοείται πως όταν μπαίνεις στο γήπεδο να παίξεις ένα επαναληπτικό ημιτελικό και το 1% πρέπει να το παλέψεις. Σωστά. Δεν μπορείς να πετάξεις. Εδώ που έχει φτάσει στο πρωτάθλημα, δεν μπορείς να πετάξεις τίποτα, ούτε και το κύπελλο, ούτε και το πρωτάθλημα. Θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο, Δημήτρη, για όλα όσα αναφέρθηκαν στην δημοσιογραφική διάσκεψη χθες του Τιμούρ Κετσπάγια. Μίλησε για κακούς ανορθωσιάτες, οι οποίοι είναι γύρω από την ομάδα. Μίλησε για κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην ομάδα. Μίλησε για το ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην Κύπρο. Χαρακτήρισε τον εαυτό του υπερπετυχημένο. Κοιτάξτε, το μόνο που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι η διοίκηση, ο προπονητής, παίχτες και κόσμος πρέπει ενωμένοι να πάμε στο Βάσι Μπή την Τετάρτη, να πάμε στον Αντώνη Σταυρόπουλος τη Δευτέρα και όπου και όποτε μας ορίσουν τα επόμενα παιχνίδια μας, να πάμε να βαλέψουμε για αυτό που για όλους μας είναι το μόνο που έχει σημασία, η ανόρθωση άμοχος του. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν και πρέπει να περιμένουν, γιατί τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τον ίδιο το σύλλογο και το πώς ο σύλλογος αυτός θα καταφέρει και πάλι το καλοκαίρι να παλέψει να μπει σε όμιλο ευρωπαϊκό. Είναι κάτι το οποίο πετύχαμε όλοι μαζί το περασμένο καλοκαίρι. Κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν είναι περιττός. Δημήτρη, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι αυτή την ενότητα να την διαφυλάξουμε και να την συντηρούμε. Δημήτρη, μια τελευταία ερώτηση. Θεωρείς ότι αν η ανόρθωση δεν καταφέρει να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο στο τέλος της χρονιάς, είτε μέσω του κυπέλου που είναι πιο δύσκολο, είτε μέσω του πρωταθλήματος, θα είναι αποτυχημένη η χρονιά? Σαφώς. Αλλά, για να είμαι ξεκάθαρος, με την πολύ σημαντική υποσημείωση ότι θα είναι και ιστορική παράλληλα, γιατί φτάσαμε ένα σου του Δημήτρη Χρυσταθού μακριά από το να περάσουμε σε νόκαουτ φάση ευρωπαϊκού κυπέλλου. Ναι, κάτι το οποίο δεν έχουμε καταφέρει ποτέ στην ιστορία μας. Άρα αντιλαμβάνεστε πως ναι μεν, αλλά θα είναι η χρονιά, όμως για να είμαι ξεκάθαρος, ναι, ο στόχος να βγει ομάδα στην Ευρώπη είναι απαραίτητο να επιτευχθεί για πάρα πολλούς λόγους και αν δεν τα καταφέρουμε θα είναι κάτι για το οποίο και την κριτική θα δεχτούμε και θα έχουμε εμείς την ευθύνη που δεν το καταφέραμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.